Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόνου, εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί». Πρόσεξε τι λέει, «Εσείς θα κάτσετε εδώ, εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί». Τι θέλει να μας πει εδώ? Ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές της ζωής μας, όπου αγαπητά αδέλφια στους δύο, τρίτος δεν χωρεί. Γιατί? Διότι πρέπει η σχέση αγαπούντος και αγαπόμενου να περάσει από την αρρωστημένη προσκόλληση στην πλήρη ελευθερία. Και αυτό πρέπει να γίνει μεταξύ των δύο. Εάν θέλουν και οι δύο να έρθει ο Θεός ανάμεσά τους και να δούνε το λεγόμενο Ιεωβά Ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει, ο Κύριος το όρος θέλει εμφανιστεί. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν αυτά να γίνουν μεταξύ των δύο. Πρέπει ο ένας να απελευθερωθεί από τα αρρωστημένα δεσμά του άλλου, ώστε να είναι πραγματικά αγαπημένοι έχοντας ανάμεσά τους τον Κύριο. Γιατί αν είναι αγαπημένοι χωρίς τον Κύριο, τότε εδώ έχουμε να κάνουμε με σχέσεις δηλητηριώδους αλληλεξάρτησης. Ο Αβραάμ έχει ετοιμάσει το τέλειο σχέδιο που του αρέσει εκείνον για τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ είναι υποχρεωμένος να δεχθεί αυτό που του λέει ο μπαμπάς του, γιατί τι άλλο να κάνει. Τα πράγματα στη ζωή εξελίσσονται δυσμενώς και ο ένας θα κατηγορεί κάποια στιγμή τον άλλον. Και το κυριότερο, δεν θα ακούει κανείς πια τη φωνή του Θεού.